Νέες αντιδράσεις φέρνει το σχέδιο Αθήνα στην Ιεράπετρα μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για σταδιακή κατάργηση του τμήματος εμπορίας και διαφήμισης μέχρι το 2018. Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. Έντονες ήταν και οι αντιδράσεις των βουλευτών του Νομού Λασιθίου που χαρακτηρίζουν το σχέδιο Αθηνά αργοθάνατο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ευθύνες έχουν και η διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης που ποτέ δεν πήρε συγκεκριμένη και θέση για τα ζητήματα του Νομού Λασιθίου και ήμι μόνον διατράνωσε την αντίθεσή της όταν υπήρξε πρόβλημα με το δομικών έργων στο Ηράκλειο. Τι γίνεται λοιπόν αυτή την ώρα στο ακριτικό Λασίτη, στο διαόλου τη μάνα όπως μας αποκάλεσε κάποτε ο κύριος Σιμίτης? Από τα 4 ΤΕΙ φεύγουν τα 3, από Ιερά Πέτρα και Άγιο Νικόλαο. Τα νοσοκομεία σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές διαλύονται. Δεν υπάρχουν γιατροί, ούτε τα βασικά υλικά, ούτε στοιχειώδες προσωπικό. Σύσσωμες, όλες οι υπηρεσίες φεύγουν. Ίδια τύχη έχει και η σχολή των δομικών έργων του ΤΕΙ Ηρακλείου, όπου οι φοιτητές συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα για να ετοιμάσουν νέες κινητοποιήσεις. Οι αρμόδιοι φορείς του Ηρακλείου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημαρχία, βουλευτές, κανείς δεν βοήθησε στην ουσία στην προσπάθειά μας, διότι στον Άγιο Νικόλαο έμειναν τα τμήματα, αλλά το δικό μας καταργείται. Είναι ντροπή για την κοινωνία του Ηρακλείου να αφήνει το μεγαλύτερο τμήμα της Κρήτης σε επίπεδο ΤΕΙ να κλείνει έτσι. Είναι ντροπή. Η σχολή μας μετράει 2.000 φοιτητές και είναι αμαρτία να χαθούν όλα αυτά τα παιδιά. Αυτό που είπε για το 2018 είναι κάτι τυπικό. Θεωρούμε ότι εφόσον δεν θα υπάρχουν οι καθηγητές να διδάξουν, η σχολή θα κλείσει πριν το 2018. Αυτό είναι μια πλάγια οδός στην ουσία να το κλείσουν, να την κλείσουν. Υπάρχει ανάγκη ούτως ή άλλως να υπάρξουν καθηγητές, συντακτικό προσωπικό από τον Οκτώβριο και μετά, είτε μέχρι το 2018, είτε τέλος πάντων εάν το κλίμα δεν κλείσει, το τμήμα δεν κλείσει και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα όπως πρέπει κάθε χρονιά. Αύριο στις 12 το μεσημέρι δόθηκε ραντεβού από τους φοιτητές των ΤΕΙ για το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα ζητηθεί και πάλι η κατάργηση του σχεδίου Αθηνά. Στις 28 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί στην Ομόνια Πανελλαδικό Φοιτητικό Συλλαλητήριο.